Δεν αφισβήτησα ποτέ την ύπαρξη του κορονοϊού, δεν αφισβήτησα ποτέ την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Πάντα τηρώ και τηρούσα όλα τα μέτρα που μου υποδεικνύουν οι αρμόδιοι, δηλαδή πλένω τα χέρια μου. Έχω πάντα μαζί μου αντισηπτικό, τηρώ τι αποστάσει και όταν συζητάω με κάποιον που δεν φοράει μάσκα, τότε δεν μένω μαζί του πάνω από 15 λεπτά σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων. Αλλά, ρε παιδάκι μου, αυτό ο κορνέο είναι πολύ περίεργο τύπο. Δηλαδή, εκεί ξαφνικά που, από ό,τι κατάλαβα, είναι μια πρωτενη, δεν είναι κάτι ζωντανό. Είναι μια πρωτενη, η οποία διαλύεται όπω τα λείπει. Γι' αυτό καλό είναι το πλήσιμο των χεριών με σαπούνι. Ξαφνικά ε, να πάω στη θάλασσα, λέει μόνο μου σε μια ερημική περιοχή, ε, με κυνηγάει και με κυνηγάει και απαγορεύεται να πάω στη θάλασσα, διότι με κυνηγάει σε μια ερημική περιοχή. Και αυτό κατά καιρού, όχι πάντα. Άλλοτε με κυνηγάει, άλλοτε δεν με κυνηγάει. Άλλοτε επιτρέπεται να πάω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα, άλλοτε δεν επιτρέπεται. Κάτι περίεργα πράγματα. Προχθέ πήγα εκδρομή με την οικογένεια σε ένα θερινό χωριό στο βουνά του Τρόδου στην Κύπρο. Και εκεί ήταν όλα, όλα κλειστά, καφετέρειε, τα πάντα. Επιτρεπόταν μόνο το take και, και ξαφνικά βλέπω σε ένα ωραίο εστιατόριο μέσα στο δάσο, δίπλα στο ποτάμι, μια ωραία ψησταριά και εκεί μέσα κόσμο πολύ να τρώσει. Λέω, για να τρώνε αυτή σημαίνει κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ, υπάρχει κάποια ειδική νομοθεσία, υπάρχει κάτι, κάποια συνομιλήσει με την αστυνομία, δεν μπορώ να καταλάβω. λέω, μπαίνω μέσα, είχε ένα-δύο τραπεζάκια άδεια. Κάθεσα κι εγώ με την τραμιλή οικογένεια μου να φάμε. Έρχεται η καρσόνα και Απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται. Αυτή η λόδο τρώνε. Άλλοι αυτοί. Έχω δωμάτια πάνω, ενοικιάζω. Και όσοι ενοικιάζουν δωμάτια, επιτρέπεται να τρώνε. Γιατί αυτοί που τρώνε εδώ, που ενοικιάζουν δωμάτια, δεν θα του κολλήσει ο κορονοϊό και εμένα θα, θα με κυνηγήσει ο κορονοϊό. Απαγορεύεται. Αυτό λέει ο νόμο. Αφού αυτό λέει ο νόμο, τι να κάνω. Θα σκοτωθώ να, να τηρηθεί η νομοθεσία. Βλέπω εκεί πάνω στα κάρβουνα κάτι κοτοσούβλια, κάτι, κάτι λουκάνικα, κάτι αυτά και τα λοιπά, κάτι σιγόπια. Λέω, ωραία, βάλουμε μου σε ατάμπερ, τι καγό να το πάρω μαζί μου να φάω μέσα στο δάσο ένα Όχι, απαγορεύεται. Γιατί, Γιατί εγώ λέει, δεν δίνω τι καγό, μόνο εδώ στα τραπέζια τρώνε. Ρε παιδάκι μου πίνω και... Όχι, απαγορεύεται. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν είμαι θυλωμένος να δίνω take away. Και πού θα βρω take away, κάτω στο χωριό, στην κακοπετρία. Εκεί κάτι θα βρεις. Πάω στο χωριό, στην κακοπετρία και πράγματι έξω από ένα σνακ, μια μορφή καφετέριας, ο άνθρωπος μάζεψε τα τραπέζια, της καρέκλες του από τα πεζοδρόμια και πρόσφερε καφέ take away με κάτι τυρόπιτες. Παίρνουμε καφέ, παίρνουμε τυρόπιτα και στεκόμαστε όρθιοι, όλοι, όρθιοι. Πάρα πολλοί κόσμος στο πεζοδρόμιο έξω από το σνακ να πίνουμε καφεδάκι. Τι περίεργο όμω αυτό ο κορονοϊό. Εάν έβαζε την καρέκλα και καθόμουν σε απόσταση από του άλλου, θα κολούσε. Στο όρθιο δεν κολλάει. Περίεργο ιό δεν είναι αυτό. Συμβαίνουν κάτι τέτοια, περίεργα τα οποία πραγματικά με κάνουν και απορώ. Όχι, δεν αμφιβάλλω, τονίζω την ύπαρξη, την ύπαρξη όχι του κορονοϊού, αλλά αμφιβάλλω με όλα αυτά τι περίεργε συμπεριφορέ του. Εγώ στο σπίτι, για παράδειγμα, μένουμε ο παππού, η γιαγιά, η κόρη, η εγγονή. Είμαστε τέσσερι άνθρωποι, οι οποίοι μένουμε στο ίδιο σπίτι, καθόμαστε στον ίδιο καναπέ, τρώμε στο ίδιο τραπέζι, κοιμόμαστε κάθε μέρα μαζί. Μόλι βγούμε έξω, πρέπει να χωριστούμε ανά διότι μα κυνηγάει ο κορονοϊό. Ένα περίεργο πράγμα. Μα μόλι βγούμε έξω. Πρέπει να πούμε σε χωριστά αυτοκίνητα. Πρέπει να καθόμαστε σε χωριστά πανκάκια. Περίεργα πράγματα αυτά δεν είναι. Πριν τι γιορτέ των Χριστουγέννων, μα έλεγαν ότι θα σα κλείσουμε μέσα αυστηρά μέτρα για να σα αμολύσουμε λίγο στι γιορτέ. Να, ε, ε, να απολαύσει γιορτέ. Έρχονται γιορτέ, πιο αυστηρά μέτρα. Όχι λέει και αυστηρά μέτρα γιατί έρχεται τώρα το εμβόλιο. Τα ευαλωτήσει είναι πρώτοι και έρχονται καλύτερε μέρε. Έρχεται το εμβόλιο. Επιχείρηση λέει ελευθερία. Στρατό, αστυνομία. 9.000 εμβόλια είχαν έρθει εκεί. Εμβολιάστηκαν κάτι πρωθυπουργοί, κάτι υπουργοί, πρόεδροι τη Δημοκρατία. Μόλι εμβολιάζονται αυτή την επόμενη μέρα. Πω έρχονται χειρότερε μέρε. Χειρότερε μέρε. Πρέπει να προσέχουμε. Βλέπουμε να έρχεται τρίτο κύμα. Για σα, λε φίλε. Κύμα, κύμα. Στο τέλο θα μαζευτούν όλα. Θα γίνει ένα τσουνάμι και θα μα πάρει και θα μα σηκώσει. Άστα, βράστα.